Η επιχείρηση Ελευθερία για τον εμβολιασμό των Ελλήνων συνεχίζεται με ηλικιωμένους άνω των 85 ετών να εμβολιάζονται από σήμερα εκτός από τα νοσοκομεία και σε 144 κέντρα υγείας. Στη μάχη του εμβολιασμού μετά τα νοσοκομεία μπαίνουν από σήμερα και τα κέντρα υγείας, με τους ενδιαφερόμενους να προσέρχονται σε αυτά από νωρίς το πρωί. Πάρα πολύ καλά, ευχάριστιον τα παιδιά όλοι. Πολύ ωραία. Δεν πόνασε, δεν έκανα τίποτα. Σε έκτακτη σύσκεψη στην πολιτική προστασία υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη παρουσιάστηκε το Εθνικό Ψηφιακό Πιστοποιητικό Εμβολιασμού, το οποίο οι πολίτες θα μπορούν να λάβουν είτε μέσω του gov.gr είτε μέσω των κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών. Ενώ ο Πρωθυπουργός ανέπτυξε το πλάνο για να μην πάει καμία δόση εμβολίου χαμένη. Προκειμένου να μην χάνεται κανένα εμβόλιο, υπάρχει και ένας μηχανισμός αναπλήρωσης των ραντεβού που δεν γίνονται. Ενώ ποσότητες που πλεονάζουν θα διατίθενται αμέσως στις γυναίκες και στους άντρες, της αστυνομίας και του στρατού. Μέχρι χτες είχαν πραγματοποιηθεί στη χώρα 92.401 εμβολιασμοί. Περισσότερες από 11.000 δόσεις έχουν χορηγηθεί σε πολίτες ηλικίας άνω των 85 ετών, ενώ σχεδόν 6.000 εμβολιασμοί έχουν γίνει από κινητές ομάδες σε δομές φροντίδας ηλικιωμένων. Και ενώ τα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα δίνουν χαραμάδα αισιοδοξία στους επιστήμονες, τα ενεργά κρούσματα που υπολογίζονται πάνω από 50.000, αλλά και τα κρούσματα του μεταλλαγμένου στελέχους της Μεγάλης Βρετανίας που εντοπίστηκαν στην κοινότητα, όπως αποκάλυψε το Open, προβληματίζουν. Ευχής έργων που έγινε στην Κρήτη αυτό, διότι εδώ στην Κρήτη έχουμε πολύ χαμηλό δυναμικό. Το κρούσμα στην Κρήτη δεν ξέρουμε πώς ήρθε σε επαφή, τουλάχιστον οι πρώτες ιχνηλασίες λένε ότι οι άνθρωποι του περιβάλλοντος του ή, εν πάση περιπτώσει, η αλυσίδα μετάδοσης δεν μπορούμε να βρούμε μία σχέση με το εξωτερικό. Το άνοιγμα του λιανεμπορίου είναι ένα crash test για τα επόμενα βήματα άρσης μέτρων. Στην τηλεδιάσκεψη της Παρασκευής, οι λοιμοξιολόγοι θα συζητήσουν το ενδεχόμενο ανοίγματος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Όμως, σε κάθε τόνο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι χρειάζεται προσοχή. Για να προχωρήσει κανείς, πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικός, πρέπει να μελετήσει τους δείκτες του, δεν πρέπει να βιάζεται και δεν μπορούμε να ανοίγουμε πολλά πράγματα συγχρόνως. Οι επόμενες ημέρες είναι κρίσιμες για την πορεία της πανδημίας στη χώρα, αλλά και για το σταδιακό άνοιγμα κάποιων δραστηριοτήτων.